Μαζί με τη δικηγόρο του εμφανίστηκε το πρωί στον ανακριτή Πειραιά ο 14χρονος που είχε εξαφανιστεί μετά την αιματηρή καταδίωξη στο Πέραμα με ένα νεκρό και έναν τραυματία. Όπως μάλιστα ισχυρίστηκε, ήταν αυτός που βρισκόταν στη θέση του οδηγού του κλεμμένου αυτοκινήτου. Εσύ οδηγούσες? Ναι, εγώ οδηγούσα. Μόλις σταματήσαμε, βάλαμε τα χέρια ψηλά και αυτοί μας πυροβολήσαν. Πυροβολήσαν το φίλο μου. Εγώ πήγα να φύγω, αλλά πήρα μηχανές, δύο, αλλά με χωρίς επιβάτη είχα πάνω. Λίγες ώρες νωρίτερα, με χειροπέδες στα χέρια, οδηγήθηκαν στον ανακριτή 7 αστυνομικοί. Στα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί συνάδελφοί τους, οι οποίοι άρχισαν να χειροκροτούν μόλις είδαν τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας να μπαίνουν στο δικαστικό μέγαρο. Ο υπαστυνόμος που ήταν και επικεφαλής της αιματηρής καταδίωξης, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε στον ανακριτή ότι από τον εμβολισμό θα μπορούσαν να ήταν νεκροί οι συνάδελφοί του. Το όχημα παρέσυρε τη μηχανή που οδηγούσε ο αστυνομικός, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα ο αναβάτης της και η μηχανή έπεσε πάνω του, καταπλακώνοντάς τον. Σκοπός των δραστών ήταν να σκοτώσουν τους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν προκειμένου να κινητοποιήσουν το όχημα, σημαδεύοντας χαμηλά στον κινητήρα και στα λάστιχα. Προηγήθηκε εναντίον τους μια απόπειρα ανθρωποκτονίας. Από την πλευρά της, η δικηγόρος του 14χρονου επανέλαβε ότι η ομάδα Δίας έκανε την καταδίωξη παρακούοντας τις εντολές του κέντρου. Αν φταίνε οι εντολείς μου να πληρώσουν, αν όμως υπήρξε λάθος από μέρος της αστυνομικής επιχείρησης, και αυτό να αναδειχθεί. Οι συγκεντρωμένοι αστυνομικοί αντέδρασαν στις δηλώσεις της δικηγόρου. Πάντως, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι στη θέση του οδηγού ήταν ο νεκρός 20χρονος και δεν αποκλείεται οι αρχές να προχωρήσουν σε έρευνα με την εξέταση DNA.